Είναι μεγάλη χαρά, κύριε Πρόεδρε, που βρισκόμαστε εδώ μαζί με τους συναδέλφους, τον κύριο Παναγιωτόπουλο και τον κύριο Κερίδη, αλλά και τους συναδέλφους εδώ από τη Θράκη. Έχουμε τη δυνατότητα καταρχήν να συζητήσουμε με τις στρατιωτικές και τις αστυνομικές αρχές, να ενημερωθούμε για την εξέλιξη της αντιμετώπισης τόσο του φαινομένου της παράνομης μετανάστευσης, όσο και των γενικών συνθήκων που αντιμετωπίζεται εδώ στον Εύρο, αλλά πέραν αυτού να έρθουμε σε επαφή με την τοπική κοινωνία του Εύρου, να ακούσουμε τα προβλήματα και να διατυπώσουμε με σεμνότητα, με σοβαρότητα, με ταπεινότητα την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη μέρα. Την πρόταση για μια αυτοδύναμη κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία θεωρούμε ότι είναι η καλύτερη συνταγή για την επίλυση των προβλημάτων. Και βεβαίως να ακούσουμε και να ενημερωθούμε για το τι δεν έγινε σωστά και τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Και πάλι είμαστε ευγνώμονες για την υποδοχή και επίσης είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την ευκαιρία που έχουμε να έρθουμε σε επαφή με την τοπική κοινωνία. Μια κοινωνία που για την πατρίδα μας, την Ελλάδα, έχει ιδιαίτερη σημασία. Δεν ξεχνάμε ότι εδώ συνομιλούμε με ακρίτες. Και πάλι ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Υπουργέ, πώς σχολιάζεται την θέση του τοπικού προξενείου και αυτό το παιχνίδι το οποίο θεωρείται και πολύ επικίνδυνο για τη χώρα, αλλά και πώς το τοπικό προξενείο έχει παραβιάσει το άρθρο 46 του. Νομίζω υπήρξε μια ευθεία και καθαρή τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη και του εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, του κύριου Άκη Σκέρτσου. Και νομίζω επίσης ότι ο Πρωθυπουργός χθες με την συνέντευξή του στο ΣΤΑΡ οριοθέτησε και το ζήτημα. Κοιτάξτε, για μας το θέμα είναι απλό. Οποιοδήποτε εκλέγεται οφείλει να έχει μια βασική αρχή στην Ελλάδα, το εθνικό συμφέρον. Εμείς δεν κρίνουμε τον πατριωτισμό ή οτιδήποτε. Δεν τοποθετούμε όρια. Αλλά το εθνικό συμφέρον είναι το εθνικό συμφέρον. Δεν μπορούν να υπάρχουν άλλες παράμετροι οι οποίες ενυποθηκεύουν αυτή την βασική αρχή παρουσίας στην Ελληνική Βουλή. Ό,τι είναι λοιπόν εκτός αυτής της βασικής αρχής είναι εκτός του συνταγματικού πεδίου στην Ελλάδα.